και τώρα θα ήθελα να δώσω τον κύριο Αρσένη. Το λόγο στον κύριο Αρσένη. Τρούπε, οι διαπραγματεύσεις των Κακούν σημείωσαν σχετική επιτυχία. Οι διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή προχωράνε. Χώρες όπως η Κίνα, δεν περίμεναν το αποτέλεσμα στο Κακούν, παίρνουν μέτρα ακόμα και το διάστημα μετά την αποτυχία της Κοπεχάγης. Αν δεν επενδύσουμε και εμείς σε θέματα όπως είναι η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή εξοικονόμηση, τότε θα χάσουμε διπλά. Από τη μία, τα νοικοκυριά μας, οι επιχειρήσεις μας, οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να πληρώνουν παράλογα κόστη. Από την άλλη, θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε την πράσινη πρωτοπορία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι άμα σήμερα δυσκολευόμαστε να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Κίνα, πώς θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε στο μέλλον μια πράσινη Κίνα. Γι' αυτό είναι πραγματικά σημαντικό να υποστηρίξουμε και να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της ενεργειακής εξοικονόμησης το 20%. Ευχαριστώ πολύ.